τηρούμε στατιστικά στοιχεία και αυτά δημοσιεύονται και στο τέλος της κάθε χρονιάς από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Δηλαδή, όποιος θέλει να δει, γιατί γίνονται έρευνες, έτσι, όποιος θέλει να δει πώς αυξάνονται οι επισκεψιμότητες στα μουσεία και στους χώρους, μπορεί να καταφύγει στις δημοσιεύσεις της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Εμείς, κατά τα άλλα, κρατάμε κάθε μήνα σε κάθε μουσείο και μνημείο που έχουμε ανοιχτό. Φέτος υπάρχει μια έκρηξη σε επισκεψιμότητες. Το βλέπετε όλοι δηλαδή, ότι το νησί έχει πάρα πολύ κόσμο φέτος και επισκέπτεται και οι πολλοί επισκέπτες που έρχονται, επισκέπτονται και τα μουσεία και τους χώρους. Κρατάμε ξεχωριστές στατιστικές για την Πανσέλινο. Και εκεί πάλι, κάθε χρόνο είναι και περισσότεροι. Να πω ότι πέρυσι ήρθαν περί τα 700 άτομα, επισκέφτηκαν τα μνημεία που είχαμε ανοιχτά την Πανσέλινο. Πιστεύω ότι φέτος θα έχουμε πολύ περισσότερους. Θα σας τα πούμε όταν ξανασυναντηθούμε. Μέχρι στιγμής, επίσης, όταν λέω μέχρι στιγμής, τα στοιχεία που έχουμε είναι μέχρι και τα τέλη Ιουνίου. Δεν έχουμε ακόμη δηλαδή το απόγειο της τουριστικής περίοδου. Ναι. Συνήθως είναι Ιούλιος, Αύγουστος και Σεπτέμβριος. Έτσι, πέρυσι είχαμε πάρα πολύ κόσμο και το Σεπτέμβριο. Μάλιστα. Δηλαδή, μέχρι στιγμής έχουν περάσει περί τις 30.000 άτομα από τα μουσεία και τα μνημεία και να πω ότι πολλά εξ αυτών έχουν και εισιτήριο. Έτσι, δεν είναι όλοι οι χώροι ελεύθεροι. Έχει σημασία αυτό, γιατί πολλές φορές λειτουργεί αποθαρρυντικά. Βέβαια, δεν είναι κανένα φοβερό εισιτήριο, τώρα 3 και 4 ευρώ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι, είμαστε ευχαριστημένοι φέτος από επισκεψιμότητες, ακούμε καλά λόγια. Ποιος χώρος είναι πρώτος επισκεψιμότητα, ποιο μνημείο? Πρώτος επισκεψιμότητα, που είναι δωρεάν όμως, έτσι, ναι, το τονίζω, είναι δωρεάν είσοδος, είναι ο Ναός των Αγίων Αποστόλων στο Πυργί. Εκεί πάνε πάρα πολλά γκρουπ, είναι πάρα πολύς ο κόσμος που περνάει. Η φύλακας δεν παίρνει ανάσα δηλαδή. Και σε χώρους με εισιτήριο, πρώτο είναι το Βυζαντινό Μουσείο. Να πω ότι είναι από τους πιο επιτυχημένους εορτασμούς η Πανσέλινος, δηλαδή και εμάς μας αρέσει και αρέσει και στον κόσμο, είναι ωραίο, είναι σαν να έχουμε γιορτή. Έτσι είναι το βράδυ τα μουσεία, τα μνημεία μας ωραία, φωτισμένα και είναι μεγάλη και ανταπόκριση. Κάθε χρόνο είναι και περισσότεροι επισκέπτες που μπαίνουν στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους το βράδυ της Πανσελίνου. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραία, κυκλοφορεί πάρα πολλοί κόσμος, γιατί έχουμε φροντίσει να έχουμε ανοιχτά και μνημεία που μπορούν, και μουσεία που μπορούν, ας πούμε, να συγκροτήσουν ένα δίκτυο, να το πω έτσι. Δηλαδή, ξεκινάς από τόνα και μπορείς να επισκεφτείς και τ' άλλο και να γυρίσεις πίσω, να πας να δεις και το παράλληλο. Να πω ότι φέτος δεν έχουμε ανοιχτό το Αρχαιολογικό Μουσείο, διότι, όπως έχει ανακοινωθεί πολλές φορές, ετοιμάζεται το έργο του εξυγχρονισμού και της νέας έκθεσης. Όσον ούπου εγκαθίσταται και ο εργολάβος, να σας πω, τον περιμένουμε στο Σεπτέμβριο. Να έρθει λοιπόν, φέτος έχουμε ανοιχτό το Βυζαντινό Μουσείο. Να θυμίσω ότι είναι το Μετζητιέ Τζαμί που είναι στην πλατεία της πόλης. Είναι 8 με 12 όλα τα μουσεία και οι χώροι ανοιχτοί, αλλά θέλω λίγο να επενέσω και το φυλακτικό προσωπικό, το οποίο δείχνει πολύ μεγάλη προθυμία και παρότι δουλεύει και το πρωί, έρχεται πρόθυμα να κάνει και υπερορίες και όταν τα παιδιά βλέπουν ότι έχει πάρα πολύ κόσμο το μουσείο και οι χώροι τους κρατάνε ανοιχτούς και λίγο μετά τις 12. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορεί να πάει και λίγο πέρα, και λίγο πέρα από τα μεσάνυχτα. Λοιπόν, είναι ανοιχτό το Βυζαντινό Μουσείο στην πόλη. Μέσα στο κάστρο έχουμε ανοιχτά τα Οθωμανικά λουτρά. Ο κόσμος τα ξέρει, είναι ένα μνημείο που τα αγαπάνε πάρα πολύ. Κάνουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις αυτό. Φέτος όμως δεν έχουμε εκδήλωση, είναι απλώς ανοιχτό για το κοινό. Ο άλλος χώρος που έχουμε είναι στον Εμποριό, είναι ο αρχαιολογικός χώρος του Εμποριού, ο οποίος είναι μαγικός με την Πανσέλινο. Είναι πάρα πολύ ωραίος και αυτός. Έχουμε και στα Ψαρά, στο Αρχοντίκι. Όποιος βρεθεί λοιπόν στα Ψαρά, ας πάει στο Αρχοντίκι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι και εκεί ο χώρος έχει φοβερή άβρα. Είναι πάρα πολύ ωραίος. Και συνήθως έχει και ο Δήμος Ψαρών μια μουσική εκδήλωση. Και φέτος έχουμε ανοιχτό για ξανά και τον πύργο στο Πιτιός. Διότι βλέπουμε και αυτός ότι ο κόσμος θέλει να τον δει. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μνημείο, δεν το συζητώ. Το συνδυάζει και με επίσκεψη στο χωριό.
Οπότε αυτή η χώρη και τα μνημεία μας είναι ανοιχτά στη φετινή Πανσέλινο.